Στόμιο αργό ποτισμάτος για πλαστικά μπουκάλια νερού. Υπάρχει δύο πολύ μεγάλο top secret που δεν το ξέρουμε εμείς όλοι. Επίσης, όταν αγοράζουμε, δεν ρωτάμε ότι πώς το χρησιμοποιούμε καμιά φορά, διότι το ξέρουμε είναι ένα απλό πράγμα, το βιδώνουμε και καρφώνουμε στην κλάστρα. Δεν είναι όμως έτσι. Υπάρχει δύο top secret. Το πρώτο είναι ότι πρέπει αυτό το πλαστικό που το βλέπετε, αυτό εδώ, πρέπει να το βγάλουμε. Γιατί να το βγάλουμε? Για να σφίξει πολύ καλά. Αυτό εδώ δηλαδή, το μαύρο που το βλέπετε, είναι το παξιματάκι που το βοηθάει να σφίξει πολύ καλά και να μην βγει ο αέρας ούτε το νερό. Οπότε το βγάζουμε το πλαστικό αυτό, τη σφίγουμε πολύ καλά. Λοιπόν, γεμίζουμε το μπουκάλι με νερό, το μπιδώνουμε αυτό και μετά, και να το πιέζω εδώ, δεν βγαίνει νερό. Τι πρέπει να κάνουμε? Αυτό που πρέπει να κάνουμε και το ξεχνάμε να το κάνουμε, είναι ότι να κάνουμε μία τρυπούλα ακριβώς εδώ πάνω. Η τρυπούλα, εντάξει, δεν χρειάζεται να την κάνουμε τεράστια τρύπα, μία μικρή τρύπα, μία μπελώνα, ένα καρφάκι, να το κάνουμε μία τρυπούλα εδώ. Γιατί να το κάνουμε τρύπα? Για να βγει ο αέρας. Αν δεν βγει ο αέρας, δεν βγαίνει νερό από κάτω. Οπότε, δύο μυστικά. Πρώτο είναι να το κόψουμε αυτό για να σφίξει πολύ καλά, και το δεύτερο είναι να κάνουμε μία τρύπα. Μετά, ανάλογα τις μέρες που έχουμε κανονίσει, βάζουμε μπουκάλι. Το μπουκάλι μπορεί να είναι 500 ml, 750, λίτρο, δίλιτρο. Ανάλογα πόσες μέρες έχετε κανονίσει για να πάμε διακουπές. Λοιπόν, για περισσότερες σύμβουλες και πληροφορίες, ακολουθήστε μας στα social media. Greek Garden, Instagram. Τα χαρώ πάρα πολύ να σας δω, να μας ακολουθήσετε στο Instagram. Greek Garden, στο Facebook. Επίσης, στο YouTube.